Έχω πει για τις προηγούμενες συναντήσεις ότι ικανοποιημένοι θα είμαστε πλήρως όταν οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις αρχίζουν να υλοποιούνται. Το ότι υπάρχει ένας υπουργός που δείχνει να καταλαβαίνει προς το παρόν σημαίνει μόνο καλή διάθεση. Εμείς απαιτούμε και το ίδιο έκανε και η περιφέρεια από τη, από τη συνάντησή μας τη χθεσινή, να υπάρχει μια συνέχιση τουλάχιστον σε ό,τι θετικό έχει προκύψει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι δεν θα πάμε προς τα πίσω σε πολλά θέματα, από ό,τι σας είπε και η κυρία Βρέτζου. Από εκεί και μετά όμως βλέπω κάποια πισωγυρίσματα σε θέματα φορολογικά κυρίως, σε ό,τι έχει να κάνει με το αφορολογητό, σε ό,τι δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν το αν θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ ή όχι για τα εισοδήματα του 2014 και αν θα είναι αφορολόγητες οι επιδοτήσεις για το 2014. Πέρσι πραγματικά κάναμε πολύ κόπο, πολλά ταξίδια για να δώσουμε στον τότε Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θεοχάρη, να καταλάβει ότι ο αγρότης δεν μπορεί να έχει πίσω του ένα λογιστή και να καταθέτει περιοδικές ΦΠΑ ανά τρίμηνο, και έγινε ετήσια η κατάθεση περιοδικών ΦΠΑ. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι γυρνάμε πίσω και το ξαναπάνε σε τρίμηνο, που αυτό σημαίνει αύξηση του λογιστικού κόστους για τον κάθε παραγωγό. Μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που κάνουν μόνο καλλιέργεια, δηλαδή φανταστείτε να λέω παραγωγό που έχει όλα του τα έξοδα στη χρήση του 14, που ήλθε το λάδι του 15 και θα καλεστεί να πληρώσει ό,τι ΦΠΑ εισέπραξε τώρα στο πρώτο τρίμηνο στην εφορία και θα περιμένει ένα ολόκληρο χρόνο για να πάει στην επόμενη χρονιά και να μην την ξαναπατήσει, να μην καλεστεί να ξαναπληρώσει μεγάλα ποσά. Το ξαναθέσαμε στον Υπουργό, είπε ότι ναι, το έχω πει και εγώ, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πιέσουμε και το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι όμως θέματα τα οποία τα θεωρώ πισωγυρίσματα και αντί να πάμε μπροστά και να απλουστευτεί η διαδικασία της στήρισης των βιβλίων εσόδων εξόδων στους αγρότες που τόσα προβλήματα δημιούργησε με την προχειρότητα που υπήρχε η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, να ξανασηκώνουμε θέματα τα οποία θα δημιουργήσουν χειρότερα προβλήματα. Μάλιστα. Και θέσατε το στίγμα έτσι όπως έπρεπε να είναι, για να μην παρεξηγηθείτε κιόλας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επίσκεψή σας στα γραφεία του. Έκανα μια επίσκεψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τους νέους αγρότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2014. Οι οποίοι μεταβίβασαν δικαιώματα στο όνομά τους για να ενταχθούν στο πρόγραμμα και τώρα πηγαίνοντας να κάνουν ενεργοποίηση, δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα που είχαν γιατί δεν υπάρχουν. Διότι δεν ήταν δικαιούχοι το 2013. Είναι στον αέρα. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα των νέων γεωργών για να γίνουν επαγγελματίες αγρότες κατά τον ΕΠΕΚΕΠΕ και κατά το Υπουργείο. Αυτό είναι μόνο η συγκεκριμένη ημερομηνία 2013-2014. Βεβαίως. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια αλλαγή, μια υπουργική απόφαση μάλλον, που έτσι μου υποσχέθηκαν χθες ότι θα βγει τις επόμενες μέρες, που το πιο πιθανό είναι ότι θα τους ενημερώνει και θα τους κατευθύνει ή να κρατήσουν τα δικαιώματα του 2014 ή να τα αποποιηθούν κατά κάποιο τρόπο και να πάρουν δικαιώματα από το 2000, από το εθνικό απόθεμα. Καλό λοιπόν είναι να μην πάνε ενεργοποιήσουν, να περιμένουν να δούμε τις εξελίξεις, ποιες θα είναι και αν είναι σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να μην χάσουν τα χρήματα που και οι γονείς τους έπαιρναν και που εκείνοι τα πήραν το 2014. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να κάνουν ένα τηλέφωνο, εν πάση περιπτώσει, σε συνεταιρισμούς, ενώσεις κλπ. Για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα. Με ρωτάει κάποιος που σας ακούει, υπάρχει ένα θέμα με χαρτιά, τα οποία έρχονται ειδοποιητήρια από τον ΕΛΓΑ για χρέη του έτους 13 στον ΕΛΓΑ, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, που τους λέει, μιλάνε για κάποιο κόστος 60 ή 70 ευρώ και λένε ότι εάν δεν πληρωθεί αυτό δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση. Τι είναι αυτό? Θα σας πω, κάποια στιγμή η Τράπεζα Πειραιώς, αντί να κρατάει από τον παραγωγό τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, δεν τα κράτησε ποτέ. Τώρα λοιπόν αυτά έχουν βεβαιωθεί στην εφορία και το αποτέλεσμα είναι να αποστέλλονται στον παραγωγό να πάει να τα πληρώσει. Επειδή όμως... Είναι χρήματα που έχουν εισπραχθεί, όχι? Όχι. Είναι χρήματα που δεν εισπράχθηκαν σε πολλούς. Επειδή όμως σε κάποιον παραγωγό ο οποίος ήρθε εδώ με το ίδιο πρόβλημα
Τσεκάραμε ότι τα έχει ήδη πληρώσει ο άνθρωπος, τα είχε κρατήσει η τράπεζα και παρόλα αυτά πήρε το μπιλετάκι να πάει να ξαναπληρώσει. Όσοι τα έχουν πληρώσει να απευθυνθούν στον ΕΛΓΑ, ούτως ώστε να λύσουν το θέμα. Γιατί έχουν γίνει και λάθη από ό,τι διαπιστώσαμε και είναι διαπιστωμένο. Δεν κάνουμε υποθέσεις. Το έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλά λάθη σε αυτά τα χαρτάκια που τους έρχονται να πάνε να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ, οι οποίες είναι ήδη πληρωμένες. Αυτός λοιπόν που τα έχει ήδη πληρώσει, με το διδιάριο της τράπεζας ή την απόδειξη που πλήρωσε, να πάει στον ΕΛΓΑ να το καθαρίσει. Κύριε Τζουρτζάκη, αφορά μόνο μια συγκεκριμένη χρονιά? Νομίζω είναι το 12 και το 13. Και αφορά κάποιους παραγωγούς τα οποία δεν τους παρακρατήθηκαν όταν μπήκαν τα δικαιώματα στην τράπεζα. Με την εξουσιοδότηση που είχαν υπογράψει να τα πάρει ο ΕΛΓΑ μέσω της ενιαίας ενίσχυσης.